Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στον κωδικό 227, όπου ο αγώνας αυτός θα είναι και live στον ΟΠΑΠ, δηλαδή θα μπορείτε να στοιχηματίσετε και ζωντανά. Άρης Πανθρακικός. Ντέρμπι, πραγματικό. Ντέρμπι ουραγών, ντέρμπι παραμονής μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ο Άρης βρίσκεται στην πρώτη-τελευταία θέση. Ο Πανθρακικός ένα πόντο πάνω από τον Άρη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. 26-25. Ναι, 25 ο Άρης, 26 ο Πανθρακικός. Κανείς δεν θα χάσει. Κανείς δεν θέλει να χάσει. Ο Άρης... ο Πανθρακικός πάει και με απουσίες όμως, έτσι. Ναι, δεν ξέρω, δεν τα είδα. Ο Παπαδόπουλος τον παίζει, δεν παίζει σίγουρα. Ίσως γι' αυτό και τον 60 του Άρη. Γιατί υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή, εγώ άμα δεν είχε αυτές τις απουσίες ο Πανθρακικός, θα δει τώρα λίγο και ο Παναγιώτης, εγώ το 1,60 θα το πήγαινα κόντρα καθαρά λόγω απόδοσης. Γιατί αν δούμε Άρης Πανθρακικός 1,60 ο Άσος, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1,55 ο Άσος. Και το Βέρεια Κέρκυρα που συζητούσαμε προηγουμένως 1,35 ο Άσος. Θα τα πω στην πορεία, εντάξει. Είναι πολύ άσχημο αυτό το ποσοστό. Δηλαδή μόλις το είδα, να σου πω την αλήθεια, έβαλα τα γέλια. Λέω, είναι δυνατόν. Τι 1,35. Λοιπόν, αυτό το μάτς είναι πολύ δύσκολο, το του Άρη. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω, λίγο εκεί η ατμόσφαιρα, λίγο... Είπες ποιες απουσίες έχουν. Ναι, ο Παπαδόπουλος δεν παίζει σίγουρα. Ναι, αυτή η Μπαϊκαρά εκεί, ο Βαϊρουά. Νομίζω ο Βαϊρουά πρέπει να είναι. Τώρα θα το ψάξω κι εγώ. Έχει κάποιες αρκετές απουσίες βασικά ο Παθρακικός. Έχουμε αποστολή δηλαδή. Θα ψάξω τώρα και θα σου πω αμέσως. Κοιτάξτε, αν όντως λείπει Παπαδόπουλος, Βαϊρουά, τίποτα Λουσέρο, αυτοί εδώ όλοι, οι πολύ καλοί παίκτες. Όχι, με Παπαδόπουλο η αποστολή. Ναι. Στην αποστολή είναι σίγουρα. Άρα δύσκολο το μάτς. 1,60 ο Άσος. Όχι. Θα παίξει όμως. Βλέπεις γκολ-γκολ στο 1,85. Έχει καλές πιθανότητες και καλή απόδοση. Ναι. Λοιπόν, άρα κρατάμε και εδώ το γκολ-γκολ. Όχι και εδώ. Στο πρώτο μάτς κρατήσαμε under. Πάμε στον Άρη και κρατάμε. Στην αποστολή είναι ο Παπαδόπουλος. Τώρα αν θα παίξει δεν γνωρίζω. Βάει, αυτή την πληροφόρηση έχω. Έχουμε την αποστολή. Την αποστολή όχι, δεν έχω Παναγιώτη. Δεν τη γράφει εκεί πέρα που είδαμε. Όχι. Μάλιστα. Θα το ψάξουμε λίγο. Έτσι, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, στέλνετε, επαναλαμβάνω, τα μηνύματά σας στο Facebook της εκπομπής. Ένα απλό μήνυμα, οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Και από κάτω το ονοματεπώνυμό σας. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση και να κερδίσετε μία πρόσκληση δωρεάν για να πάτε να δείτε το παιχνίδι της Βέρειας με την Κέρκυρα. Ή καλείτε στα τηλέφωνα της εκπομπής 2-3-3-1-0-63-3-12. Ήδη έχουμε και το πρώτο μηνυματάκι, Πέτρο. Χρήστος Μιλωνάς. Καλησπέρα, παιδιά, λέει. Νιόρ Γκαζέλε Κάσο. Ναι, η Γκαζέλε είναι η γνωστή ομάδα που δεν υπάρχει στη Γαλλία. Είναι η κόντρα μας. Γκαζέλεκ, ρε Χρήστο. Ναι, Γκαζέλεκ. Ποια Γκαζέλεκ. Ο Σερ Ντιζόν Over. Μου αρέσει ο Σερ πάντα στο Over. Ειδικά εντός έδρας που είναι πάρα πολύ δυνατή. Γράφει κωδικούς ο φίλος. Όχι, θα στα πω εγώ αμέσως. Λοιπόν, η Γκαζέλεκ που δεν υπάρχει από τη Γαλλία είναι στον κωδικό 128. 129 είναι ο Σερ στο Over. Και Γκαζέλεκ 100... τι, Διάρη. Γκαζέλεκ Άσο. Άσο. Νιόρ Άσο. Ναι. Και 141 Paris Germain Montpellier, goal goal. Λέει, τι λέτε, ναι, παιδιά. Πολύ καλές επιλογές τις θεωρώ εγώ. Ειδικά το δεύτερο σημείο, φίλε Χρήστο, είναι πολύ δυνατό. Τώρα η Montpellier δεν ξέρω κατά πόσο σκοράρει εκεί πέρα. Είναι λίγο επίφοβο. Συνεχίζουμε τώρα με το ελληνικό πρωτάθλημα και πάμε να κλείσουμε τους αγώνες του Σαββάτου. Στον κωδικό 247 Παναθηναϊκός Πλατανιάς. Και ήθελα να σου πω, τον Διόγκο δίνουν τιμωρημένο για τον Πανθρακικό. Εντάξει, ο Διόγκο. Και επανέρχεται ο Στάθης. Θα το δείξει τον μπακ. Εντάξει. Γκολ γκολ, Πέτρο. Κρατάω στον Άρη. Και προχωράμε. Παναθηναϊκός Πλατανιάς. 1,35 ο Άσος, 3,95 το Χ, 6,75 το διπλό. Να σου πω την αλήθεια, όταν παίξανε για το κύπελο στην έδρα του Παναθηναϊκού και νίκησε ο Παναθηναϊκός, εγώ τότε το είχα παίξει διπλό, τον Πλατανιά. Τώρα δεν ξέρω, ίσως τον Παναθηναϊκό τον βοήθησε για αυτή λίγο η διακοπή, να βρούνε κάπως τον εαυτό τους εκεί πέρα, να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην προσαρμογή εκεί του Φιγκερόα μπροστά, να μπει στο κλίμα της ομάδας. Καλός είναι ο Άσος. Καθώς ο Πλατανιάς μετά την νίκη που έκανε επί του Πανιωνίου
ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή του. Αλλά θα τον προτιμούσα λίγο παραπάνω. Και γι' αυτό. Δεν μου αρέσει μια ιδέα. Πολύ 35. Καλή. Ναι, εντάξει, άσος αρθεί σίγουρα να το ξέρεις αυτό. Μου αρέσει η απόδοση. Ναι, απλά θα ρισκάρουμε λίγο. Θα κρατήσουμε το χ ημίχρονο εξ αρχής στο πρώτο ημίχρονο, να είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα. Και θα πάμε μετέπειτα στον άσο. Δηλαδή, έχει και απουσίες ο Πλατανιάς. Ναι. Αργυρόπουλος, Λαμπάρθα και Μαραγκουδάκης είχαν όλη τη βδομάδα με θεραπείες, ξέρω εγώ κτλ. Πανεκός δεν έχει κάποιες απουσίες. Και από ότι στα site βλέπω και διαβάζω, Παναγιώτη, θα παίξει και με δύο center four, λένε. Θα βάλει δηλαδή και τον Ντοτσέ και τον άλλο. Και τον Ντοτσέ και τον Φιγκέρο. Και τον Φιγκέρο. Ναι. Κρατάω χ ημίχρονο άσο τελικό. Συνεχίζουμε. Πάμε στο κωδικό 300 Ξάνθη Ατρόμητος. Πολύ ωραίο μάτς θα γίνει εκεί στα Πηγάδια. Καλό θα είναι. Καθαρά για μένα no bet. Την Ξάνθη δεν μπορούμε να την εμπιστευτούμε εντός έδρας, παιδιά. Το βλέπετε άλλωστε κι εσείς ότι πηγαίνει εκτός έδρας, παίρνει όλα τα μάτς. Εντός έδρας έχει να κερδίσει τρεις αγωνιστικές, νομίζω. Πολλές. Λοιπόν, από την άλλη, ο Ατρόμητος πηγαίνει διστακτικά σε κάθε μάτς. Προσπαθεί πρώτα να κατοχυρώσει την άμυνά του και στη συνέχεια να βγάλει κάτι επιθετικό. Δεν ξέρω, το μάτς πάει παντού. Καλό θα είναι να το αποφύγουμε. Δεν θα μπλέξω πάλι με τα γκολ, δηλαδή είτε γκολ είτε over. Όχι, no bet είναι το παιχνίδι, no bet. Θα συμφωνήσω καθαρά, μαζί σου. No bet. Κάθε 3 ώρα την Κυριακή το παρακολουθείτε και τελείωσαν όλα εκεί. Να αντέξετε. Κωδικός 311, Βέρεια Κέρκυρα. Μόλις είδα, Πέτρο, αυτό το 1.35, γέλασα. Έτσι. Λέω, εντάξει, ουσιαστικά η Κέρκυρα δεν είναι και πεσμένη. Δηλαδή, αν μας κερδίσει. Μαθηματικά δεν είναι πεσμένη. Ναι, μαθηματικά δεν είναι πεσμένη. Γιατί με την εικόνα της είναι πεσμένη. Ας την εικόνα. Μαθηματικά δεν είναι πεσμένη. Και επειδή εμείς έχουμε μια τάση στο να σώνουμε κάτι, να ανασταίνουμε, να το πω, κάτι πεθαμένους, γι' αυτό κρατάω μια πισινή. Και λέω ότι το μάτς αυτό μείνεται μακριά. Αν βρεθούν σε καλή μέρα τα παιδιά και δεν έχουν άγχος, γιατί σίγουρα θα έχουμε άγχος, έτσι, αυτοί λογικά θα έρθουν. Μακάρι να έρθουν και να παίξουν μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να φάνε τρία γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά. Δεν υπάρχει. Θα χτυπήσουν το μάτς προς το τέλος άμα τους βγει το μάτς. Εγώ πιστεύω έτσι θα πάνε, Παναγιώτη. Θα κάνουν το γνωστό τους παιχνίδι, θα κλειστούν πίσω. Και κατά το 70-75 αναγκαστικά, θέλοντας και μη, γιατί πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, πόντους δεν φτάνει, θα βγουν να χτυπήσουν το παιχνίδι. Ο φίλος ο Λεωνίδας, ο οικονόμου, λέει, τόσο μεγάλο ποσοστό δίνουν για τον άσο της Βέρειας. Θα ποντάρω ένα σπίτι, λέει, να πάρω άλλο ένα. Λεωνίδας, ναι. Για ποντάρεις άλλο ένα, πρέπει να το έχει δύο πόλους. Ναι, ναι, ένα 35 θα πάρεις το παντζούρι. Ναι, ένα παράθυρο θα πάρεις, μια πόρτα, ξέρω εγώ. Κάτι θα πάρεις. Ένα 35 έτσι, ένα 35, άρχισαν, ξεφτυλίσανε όλες τις αποδόσεις εκεί πέρα στον ΟΠΑ. Ένα 35 τον Παναθηναϊκό, ένα 35 τη Βέρεια, ένα 60 τον Άρη, ένα 55 τον Ολυμπιακό σε ντέρμπι. Τι είναι αυτά, ρε. Νομπέτ και εδώ. Κωδικός 312, Λεβαδιακός ΑΕΚ. Εγώ πάντως, Παναγιώτης, για το Βέρεια, συγγνώμη, μια παρένθεση να κάνω. Για το Βέρεια Κέρκυρα, άμα έχει γρήγορο γκολ, το βλέπω και over. Έτσι, ένα 3-0. Άμα έχουμε ένα γκολ στο τέταρτο. Έχουμε και καιρό να βάλουμε έτσι. Άμα φάνε ένα γκολ στο τέταρτο και δεν ξανανοιχτούν, εντάξει, τι να σε μπορεί. Δηλαδή, εντάξει, πέφτουν. Δεν θα βγουν μπροστά. Ό,τι γίνει, τι φάμε 2, τι φάμε 3, τι 1-0 να είναι. Το βλέπω με γρήγορο γκολ, το βλέπω στο over. Εντάξει, 2 απόδοση. 2 δεν είναι, δεν βλέπω. 3-12, Λεβαδιακός ΑΕΚ. Ο φίλος ο Αντώνης ο Ντέλιας σχολιάζει που είπες το παντζούρι. Λοιπόν. Τι είπε. Ο Λεωνίδας λέει, αν ναι, σωστά λέει, έχετε δίκιο, θα πάρει μόνο ένα παντζούρι. Πεντάρα λέει. Πεντάρα. Θα βάλουμε. Πεντάρα. Θα σκοράρει μάλλον και ο φίλος του Κώστη που σκόραρε να πούμε τότε, έτσι, το έδωσε. Ο Λεωνίδας είχε δώσει ότι θα σκοράρει στην Ονδούρα. Με την Ονδούρα. Ποιον έπαιζε. Μεξικό. Και μετά έπαιξαν. Έβαλε γκολ στο μεγάλο Μεξικό, ο Κώστη. Έτσι. Μπράβο. Δύο. Λοιπόν, Λεβαδιακός ΑΕΚ, τι λες, τι έχουμε εδώ. Εδώ Λεβαδιακός ΑΕΚ. Έφυγε ο Παράσκος. Έχει φύγει, ναι. Γιάννης Μικοβέλτς. Ναι, ο Παράσκος έχει φύγει. Πάντα όταν έχουμε μια αλλαγή προπονητή,
Όλοι θέλουν να δείξουν κάτι παραπάνω. Τώρα, τι να σας πω, εγώ τον πρότεινα το Λεβαδιακό, σου είπα, έκραξε κιόλας ο Τσαλάν εκεί, Παράσχο, επιτέλους έπρεπε κάποτε να φύγει. Πάει ο Παράσχος. Είχα να κερδίσει πόσες αγωνιστικές δεν βλεπόταν ευκαιρία, δεν μπορούσαν να κάνουν. Εντάξει, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ θα πάει λίγο πιο απελευθερωμένη βέβαια, η αλήθεια είναι. 29 πόντους έχει. Κανείς πάλι από τους δύο δεν θέλει να χάσει. Ο Λεβαδιακός είναι ένατος στους 30. Δεν, εγώ no bet θα πω, Παναγιώτη. Και τώρα που θα πω no bet, μπορεί να κερδίσει η Λιβαδιά. Δεν ξέρω. Μοιρασμένο βέβαια το παιχνίδι. Πολύ σωστές οι αποδόσεις. Όλα στο 2,65 το πρόσεξες. Το είδαμε γι' αυτό. 2,65 άσος, 2,65 το χ, 2,65 το διπλό. 1,40 το under, 2,20 το over. Και εδώ no bet δηλαδή. Εγώ no bet στο Λεβαδιά. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα λίγο 2-3 ειδησούλες για το μάτς της Βασίλισσας. Ο Δημητρόπουλος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα. Έτσι, ο Λάιτσμαν. Ελπίδες για να παίξουν ή έστω να είναι στην αποστολή. Πλέον έχει και ο Μπαρκάν και ο Καλή. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στο αρχικό σχήμα. Λοιπόν, η προπόνηση σήμερα έγινε υπό το βλέμμα του μεγάλου μετόχου της ομάδας. Να πούμε λίγο εδώ πέρα, περιελάμβανε εκπαιδευτικό δίτερμα και στημένες φάσεις και ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης είδε και το Σνάουτσερ και τον Μπάρμπα να μην παίρνουν μέρος και να τίθονται νοκάουτ. Και οι δύο, και ο Σνάουτσερ, ο οποίος έχει πολύ καιρό να επανέλθει τραυματίας, και ο Μπάρμπας εκτός, οπότε πάμε με... Ξέρω εγώ τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, ο Κενάν Μπαρκάν έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και συμμετείχε και στο διπλό. Και ο Καλή του ίδιου. Ναι, και ο Καλή. Αλλά από ό,τι σκέφτεται ο κύριος Καλαϊτζής, προτιμά να μην ρισκάρει και να τον προφυλάξει ίσως για τα επόμενα μάτς. Το ίδιο και για τον Καλή, όπως είπε και ο Πέτρος. Λοιπόν, ο Καρλίνιο απουσίαζε. Η εντεκάδα λογικά θα είναι ίδια, πιστεύω, με το μάτς της ΑΕΚ. Απλά στη θέση του Καλτσά θα επιστρέψει ο Γκιγέρμο, ο οποίος ήταν τιμωρημένος. Να δούμε λίγο αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον κωδικό 324, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Άσος. Δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, άσος. Βέβαια ο Σαλπικίδης παίζει, να πούμε. Παίζει, ναι, έκανε ένσταση. Δεν έγινε δεχτή η έφεση που εντάξει, έκανε η ΠΑΟΚ. Ήταν και όχι δεδομένο. Ήταν λογικό, εντάξει, τώρα 6 αγωνιστικές για... Μία ποινή την οποία έκανε μέσα στην Τούμπα. Με ποιον έπαιζε ο ΠΑΟΚ εκείνη την αγωνιστική. Δεν θυμάμαι. Κλώθηκε η ποινή. Δεν έχουν απουσίαση οι δύο ομάδες. Για μένα το 1,55 είναι πολύ χαμηλό και δεν θα το ακουμπήσω. Όχι, καλό είναι. Εγώ το θεωρώ πολύ καλό. Όχι, είναι πολύ χαμηλή από ό,τι θα πει. Ο Ολυμπιακός είναι αδιάφορος. Ναι, εντάξει, αδιάφορος, αλλά όταν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, εγώ κρατάω τον άσο του Ολυμπιακού. Καλώς, εγώ και εδώ no bet θα πω. Και δεν ξέρω αν θα κρατήσουμε και εδώ το χιάσο. Θα δείξει. Γενικά οι αποδόσεις σε αυτό το κουπόνι στην Ελλάδα με απογοητεύσανε. Λοιπόν, όλες. Τη Δευτέρα σταμάτησε, θα τα αναφέρουμε τη Δευτέρα που έχουμε την εκπομπή. Μόνο τη Δευτέρα είναι το καλό. Απλά το δευτέρα. Πανιόνιος Τρίπολη, 2-25 το διπλό για μένα. Διπλό, ναι, και για μένα. Διπλό, και λόγω απόδοση και λόγω φόρμας. Έτσι. Και λόγω ότι ο Πανιόνιος σώθηκε. Ωραία. Ξεκινάμε τώρα από Ιταλία. Θα πάμε όπως πάει και το στοιχηματικό κουπόνι. Ξεκινάμε από Ιταλία, πάμε λίγο να αναφέρουμε τα μάτς. Κωδικός 167 Αταλάντα Σαντόρια. 168 Ίντερ Γιουβέντους. 170 Λάτσιο. Όχι, συγγνώμη. 169 Κάλιαρη Φιωρεντίνα, 170 Λάτσιο Κατάνια, 171 Ουντινέζε Μπολόνια, 172 Παλέρμο Ρώμα, 173 Πάρμα Πεσκάρα, 174 Τζένοα Σιένα. Κρατάς κάτι από εδώ, από Ιταλία. Από Ιταλία, εδώ θα ήθελα δύο πράγματα για να πω εγώ να συμπληρώσω. Σε ό,τι αναφορά το Πάρμα Πεσκάρα, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ο πιο δυνατός άσος του κουμπονιού για το Πάρμα. Βέβαια, βρίσκεται στο 1,30, είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Δεν το προτείνω. Απλά ομάδα Πεσκάρα δεν υπάρχει.
Όπως και θα ήθελα να πάω και κόντρα στο Παλέρμο, το Παλέρμο τέτοιο, Παλέρμο-Ρώμα. Επίσης θα πάω και με το διπλό της Ρώμα, εδώ στο 1.95. Ποιοτικότερη ομάδα η Ρώμα, δείχνει να βρίσκει το δρόμο της, όπως τον πρώτο γύρο, έχει κάνει κάποια σερή παιχνίδια, παίζει αρκετά καλό ποδόσφαιρο, επιθετικό, και το 1.95 είναι μια πολύ καλή απόδοση για μένα. Στο Ίντερ Γιουβέντους θα πάω με τον goal-goal του 1.55 στο ντέρμπι και τα λοιπά. Αν και η μεγάλη κυρία πρώτη ξέφυγε πλέον 9 πόντους, δέχεται δύσκολα goal, αλλά πιστεύω ότι θα ανοίξει το σκορ. Και το over του 1.80 είναι καλό, όπως και το goal-goal του 1.55. Σε αυτά ήθελα να σταθώ, Παναγιώτη, σε ό,τι αφορά την Ιταλία. Το Αταλάντα Σαμπντόρια no bet για μένα. Κάλιαρι Φιωρεντίνα, υπάρχει μια τύχη στο διπλό, δεν θα το ακολουθήσω όμως. Λάτσιο Κατάνια επίσης θα πω μακριά. Το Ντινέζε Μπολόνια θα το σχολιάσει, είμαι σίγουρος. Και για το Τζένοα Σιένα, Σιένα μπορεί να βρίσκεται στο τέλος της βαθμολογίας, αλλά έχει μια αρκετά καλή ομάδα που για μένα δεν αξίζει να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση. Εντάξει, βέβαια παίζει με την Τζένοα. Η Τζένοα είναι ένα πόντο από πάνω της. 1.85 δεν είναι μοιρασμένο το παιχνίδι. Δύσκολο μάτς. Αν πήγαινα με κάτι, θα μπορούσα να πάω και με το διπλό λόγω απόδοσης. Οι δύο ομάδες είναι στην ίδια μοίρα. Δύσκολο παιχνίδι, όπως λέει και ο Παναγιώτης σίγουρα. Απλά όπως είναι παρόμοιο με το Λεβαδιακό ΣΑΕΚ. Το Λεβαδιακό ΣΑΕΚ βρίσκονται περίπου στην ίδια θέση και είναι μοιρασμένο 2.65-2.65. Εδώ είναι ακριβώς πάλι στην ίδια θέση με ένα πόντο παραπάνω και μας δίνουν την Τζένα στο 1.85 της ένα στο 3.40. Δεν είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. Αυτά εγώ θα κρατήσω το over στο 168, Inter Juventus. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν και αυτό θα είναι το μοναδικό σημείο που θα κρατήσω από την Ιταλία. Α, Μπολόνια δεν ασχολιάσαι. Ουντινέζε, Μπολόνια, Πέτρο, δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να τα χάνω λίγο με την Μπολόνια. Δηλαδή, την προηγούμενη αγωνιστική την έπαιξα με την Juventus, με ποια έπαιζε εκεί, να σκοράρουν και οι δύο και με απογοήτευσε. Έφαγε δύο μπαλάκια από τη Γιουβέντους. Χάσαμε. Το Τζένοα Σιένα. Εντάξει, με τη Γιουβέντους είπες. Ναι, βάλε ένα γκολ. Μας ακύρωσε και γκολ. Εντάξει, με τη μεγάλη κυρία πέσει εκεί, ακυρώθηκε για να γκολ. Ο Λάιτσμαν εκεί σήκωσε τη σημαία κατευθείαν. Πού πας, τι τη σηκώνεις. Πας να μπει το γκολ. Εν τω μεταξύ ήταν στο 0-0 αυτό. Δηλαδή θα γινόταν. Κόλλα σήμερα. Από ό,τι με ενημερώνω εδώ πέρα έχουμε πάλι κάποια μικροπροβληματάκια λίγο με το... Κολλάει λίγο το ίντερνετ, εντάξει, ζητάμε συγγνώμη για μία ακόμη φορά. Πρέπει κάποια στιγμή να το διορθώσουμε όμως. Έχει και το Ρήνο-Νάπολη το λοιπόν, Σάββατο. Ναι, έχουμε και άλλο μάτς. Το Ρήνο-Νάπολη, αυτό βλέπω, έχει και άλλο πιο νωρίς. Έχει και Κίεβο-Μίλαν. Εντάξει, αυτά τα μάτς τώρα. Εντάξει, η Μίλαν είναι ανεβασμένη, έτσι. Δηλαδή, από τότε που ήρθε και ο Μπαλοτέλη, παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Τα ξεμπολίσει και με το Champions League. Το Ρήνο, Νάπολη, Πέτρο. Δεν χάνει μάτς. Θα κρατήσω το goal-goal. Και το 2.72. Αλλά προτιμώ goal-goal παρά το over. Όχι, συγγνώμη. Είναι και το over, 1.90. Και goal-goal και over. Διαλέγετε και παίρνετε. Είναι δύο πάρα πολύ καλές επιλογές. Πάμε Γερμανία. Πάμε να πούμε το πρόγραμμα εκεί πέρα που θα έχουμε. 176 Augsburg Hannovero, 177 Mainz Werder Bremen, 178 Schalke Hoffenheim, 179 Stuttgart Dortmund, 180 Fortuna Düsseldorf Leverkusen και 181 Freiburg Gladbach. Έχουμε και πιο μετά. 246 Bayer Hamburgo. Εντάξει, δεν χωράνε πολλά λόγια. Έχουμε Κυριακή. Ένα ματσάκι. Βόλσμπουργκ-Νιρεμβέργη. Εδώ. Επιλογή μου ο Άσος της Βόλσμπουργκ. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο. Και Γκρόιτερφιρθ, Άιντραχ Φραγκφούρτη. Έχουμε. Μάιντς Βέρντερ Βρέμι Σόβερ, 1.55. Λοιπόν, όπως κάθε Σάββατο. Πάρε θέση. Όπως κάθε Σάββατο. Ανελαίητα πια. Έχει καταντήσει θεσμός αυτή η Βρέμι, να ξέρεις. Έχει γίνει δηλαδή, λες και τέτοιο, επίτηδες το κάνουν. Απαγορεύεται να κάνουν άμυνα εκεί, ο Παπασταθόπουλος μόνος του τρέχει. Λοιπόν, τι για τη Γερμανία, για το Mainz Werder Bremen στο over το 1.55. Schalke Hoffenheim πιθανώς άσο το 1.50, χαμηλή απόδοση.
Αλλά η Σάλκη δείχνει πιο ομάδα από εκείνο το διάστημα που, είχε, που έκανε βουτιές παντού. Στουτγκάρντ Ντόρτμουντ. Να σου πω Παναγιώτη, εδώ μήπως την πλησιάσει Λεβερκούζεν, δεν θα ασχοληθώ εγώ ούτε με το Φορτούνα Λεβερκούζεν. Όπως και στο Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ θα πω no bet. Το μάτς τώρα το επόμενο είναι Μπάγερ Αμβούργο, δεν σχολιάζω καν, στο δικό της πρωτάθλημα η Μπάγερ. Και για τον Βόλσμπουργκ Νιρεβέργη γκολ είπες. Ποιο? Βόλσμπουργκ Νιρεβέργη την Κυριακή. Άσος. Άσος. Άσος, μεγάλη Βόλσμπουργκ. Επίφοβο μου φαίνεται αυτό. Το Γκρόιντερφιτ που παίζει. Γκρόιντερφιτ παίζει... Να εδώ. 3-19 Γκρόιντερφιτ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Διπλό. Δύσκολο μάτς, δεν τα κουμπάμε. Διπλό. Λοιπόν, εγώ από Γερμανία θα κρατήσω σίγουρα τον Άσο της Wolfsburg στον κωδικό 309. Θα είναι ένα από τα βασικά μου σημεία. Το Stuttgart Dortmund το βλέπω over. Βλέπω εκεί θα έχουμε γκολάκια, πιστεύω. Αν κιόλας παίξει εκεί και ο τεράστιος Ibišević. Έχει πολύ το over στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη ένα 55. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Μάιντς Βέρντερ Βρέμιζε θα πάω, ούτε με τη Σάλκη Χόφενχάιμ θα πάω. Λοιπόν, οι δύο μου επιλογές από τη Γερμανία είναι αυτές. Είναι το over στο Stuttgart Dortmund και το άσος στο 309 της Wolfsburg. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε. Ισπανία. Ισπανία. Ισπανία 1. Έχουμε σήμερα μάτς από Ισπανία 1, όχι. Σήμερα όχι. Ούτε από Γερμανία έχουμε. Όχι, όχι, είναι αύριο το Σάββατο είναι τα περισσότερα, αφού λοιπόν, είναι το Πάσχα των Καθολικών. Κωδικός 210, Βαγεκάνο, Μάλαγα. Over ή goal goal. Τι άλλο να κάνουμε ρε εσύ. Ποια Μάλαγα, δεν την βλέπω τη Μάλαγα, αλλά τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, πιθανό goal goal. Πιθανό goal goal. Εντάξει, αν και η έδρα μας είναι φρούριο φέτος ειδικά, δεν καταλαβαίνουμε κανένα. Βλέπεις την απόδοση που μας έχουμε στην έδρα. 1.75. Με τη Μάλαγα. Εγώ θα πάω με το διπλό. 1.75. Διπλό. 3.65. Όχι ρε, τι διπλό. Μάλαγα, Champions League, περάσαμε. Πιάραγιο Βαγεκάνο. Δηλαδή έγινε σαν μετά. Όχι πιάραγιο Βαγεκάνο. Είναι τι, δηλαδή. Τι θα πει πιάραγιο. Μάλαγα έχει 44 πόντους, είναι έκτη και ακολουθούμε από πίσω με 41. Γιατί κάνουμε διακοπές. Αν θέλουμε, χτυπάμε και Ευρώπη φέτος. Αν θέλουμε. Αν θελήσουμε. Αν θελήσουμε να χτυπήσουμε Ευρώπη, θα του πάρουμε το ματσάκι. Βέβαια, εγώ εντάξει, είναι χαμηλό όπως λέει και ο Παναγιώτης του 75. Θα πήγαινα με το. Αν είναι κάπως μοιρασμένα, ναι, να πήγαινα με τον Άσο. Δεκτό, συμφωνώ. Θα πάω όμως με τον γκολ γκολ του 1.65 γιατί πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Μπορεί η Μάλαγα να μας κάνει ένα γκολ. Βέβαια και εμείς μπορούμε ξεκούραστα μπροστά με τους παικταράδες που έχουμε να κάνουμε ένα γκολ. Το γκολ γκολ του 1.65 είναι μια καλή περίπτωση για μένα. Στο Βαγεκάνο Μάλαγα. Και συνήθως εκείνη την ώρα, 5 ώρα δεν χάνω. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Άμα να τρέξεις πίσω στα άλλα κουπόνια και 5 η ώρα, δηλαδή το πετάω το τρίμπαλο. Είναι η ώρα μου. Αλλά εντάξει, λοιπόν, προχωράμε. 2.35, Θέλτα Μπαρτσελώνα, 1.30 το διπλό. Όποιος θέλει, όποιος γουστάρει, το παίζει. Δίνει over ο Παπ. Δίνει. Πώς το δίνει το over. 1.35. Τι θαύμα ήταν αυτό. Είναι αδιάφοροι. Σαραγώσα Ρεάλ Μαδρίτης το ίδιο. Κωδικός 266. Εδώ μπορείτε να παίξετε και με τα ημίχρονα, έτσι. Ημίχρονα το υλικό. Φόσον υπάρχει δυνατότητα. Λοιπόν και Λεβάντε Σεβίλη. 2.74. Πω, δύσκολο αυτό είναι. Δύσκολο παιχνίδι. Διαφημισούλα εδώ πέρα από ένα άρτο ζαχαροπλαστείο εδώ στη Βέρεια τον κύριο Κολέτσα. Ήταν λίγο απότομο βέβαια, λίγο βιαστικό. Εντάξει. Είχαμε μείνει τώρα
στον κωδικό 274 Levante Sevilla. No bet θα πω. No bet και εγώ. Δεν θα πω κάτι παραπάνω για αυτό το match. Πάμε στον κωδικό 289 Βαγιαδολίδο Σασούνα. Καλό άσο. Θεωρώ εγώ. Ο Σασούνα δεν ξέρω, δεν μου πολύ. Αδιάφορη είναι η Βαγιαδολίδη. Ο Σασούνα. Εντάξει, 28-24 αυτό που πέφτει θέλει κάποιου πόντου. Εντάξει, βέβαια έχει και περισσότερε αγωνιστικέ στην Ισπανία, χρειάζεται κάποιου πόντου ακόμα. Αλλά αν η Βαγιαδολίδη πει να πάρει το παιχνίδι, θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη. Δεν έχει τύχει. Ναι, δεν έχει λοιπόν. Τύχει ο Σασούνα. Και 3-16 Μαγιόρκα Λαγκορούνια. Ναι. Εδώ τι θα γίνει τώρα. Εδώ θα γίνει ο νεκρό με τον πεθαμένο. Όχι, δεν είμαστε νεκροί. Εγώ πιστεύω. Η Μαγιόρκα δεν είναι νεκρή. Πιστεύω ότι η Μαγιόρκα μπορεί να κερδίσει αυτή τη Λαγκορούνια. Έτσι τώρα, εντάξει. Σίγουρα μπορεί να την κερδίσει. Να ρίξει τη Σαραγώσα. Έχει χειρότερες ομάδες από τη Μαγιόρκα. Και η Λαγκορούνια βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Και θεωρώ ότι πρώτον, έχει καλύτερους παίκτες, καλύτερο υλικό η Μαγιόρκα. Και δεύτερον, θεωρώ ότι έχει έναν προπονητή στον πάγκο της, ο οποίος για μένα θα του πάρει μόνος του το μάτς. Γκρεγκόριο Μανθάνο, ίσον, Μαγιόρκα, ίσον, άσος. Έχει προτείνει ο φίλος μου Παναγιώτης από τώρα Μαγιόρκα 1.80. Δηλαδή, πάρτε στυλό και γράψτε το από τώρα αυτό το 1.80. Είναι η πρώτη μου επιλογή η Μαγιόρκα. Εντάξει, σου λέω ότι αν έπαιζε με άλλη ομάδα, ίσως και να μην το έπαιζα. Αλλά αυτή τη Λακορίνα, επειδή την έχω δει. Καλά, ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι τραγική αυτή η ομάδα. Θα πέσει. Και εκτός έδρας είναι ακόμα χειρότερη. Δεν μπορεί. Εντάξει. Τελειωμένη υπόθεση. 330 Ατλέτικο Μαδρίτης Βαλένθια. Ω, ματσάρα. Γκολ-γκολ, over και Άγιος ο Θεός. Αλλά καλύτερα μείνετε μακριά και να το δείτε στην τηλεόραση. Δεν χωράνε περαιτέρω σχόλια. Ισπανιόλ Σοσιεδά του πέρασε στις 3.25. Να έχουμε κι άλλο, ναι, και Ισπανιόλ Σοσιεδά. Άντε, πέσεις εδώ πέρα. Τι να πω. Νομπέτ και εδώ. Για νομπέτ είναι και εδώ. Όλα τα λεφτά είναι το Ατλέτικο Βαλένθια, που για μένα, εντάξει, over βασικά. Over 1.70, ναι. Ναι, ναι, εντάξει, και γκολ και over, εγώ έτσι το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Και πώς θα πάει 0-0 δεν μπορώ να καταλάβω. Και ωραίο παιχνίδι να καθίσεις να το παρακολουθήσεις. Κυριακή, 10 η ώρα, ό,τι πρέπει. Δευτέρα, τα λέμε τη Δευτέρα. Μπιλμπάο, Γρανάδα. Ωραία. Μας έμεινε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Γαλλία λίγο να σχολιάσουμε, Γαλλία. Να δες. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχουμε μηνύματα. Ίσως αυτή η διακοπή αποσυντώνησε λίγο τον κόσμο μας. Έτσι, ένα μήνυμα έχουμε. Απλά, να πω κάτι. Τρία ονόματα έχω γράψει. Τρία, αλλά να πω κάτι τώρα. Όσοι συμμετέχουν, όσοι μάλλον στέλνουν το μήνυμά τους, όντως συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ωραία. Απλά τώρα τι γίνεται. Από ό,τι θυμάμαι, ο Λεωνίδας ο οικονόμου κέρδισε προχθές τον Μπουφάν. Ναι. Ο Αντώνης ο Ντέλιας, αν θυμάμαι καλά, έχει κερδίσει και αυτός εισιτήριο. Ναι. Με τον Όφη ήταν, με κάποια ομάδα. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε, για να είμαστε και δίκαιοι με όλους εδώ πέρα όσους στέλνουν, ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, απλά στο διαγωνισμό δεν θα συμμετέχει κάποιος ο οποίος κέρδισε στα τελευταία quiz που κάναμε. Έτσι, πιστεύω είναι και δίκαιο τώρα, εντάξει. Γιατί ο άλλος, ας πούμε, ο Χρήστος ο Μιλωνάς έχει στείλει τόσα μηνύματα, μας στηρίζει κάθε φορά. Και ήταν άτυχος, ξέρω εγώ, και δεν συμμετείχε. Όχι συμμετείχε, απλά δεν κέρδιζε. Εντάξει, άτυχος. Τώρα... Γεια σου, ρε Χριστάρα. Ναι, μα το παιδί μας βλέπει. Τι θα γίνει, δηλαδή, ναι. Όλη την ώρα απαντάει, βρίσκει τα σωστά, όλα. Τι όλα, θα όλα. Γίνει, ναι. Μέχρι στιγμής να πω ότι είναι ο νικητής, έτσι. Γιατί τα δύο παιδιά θα αποκλειστούν από το διαγωνισμό, γιατί έχουν κερδίσει στα προηγούμενα quiz. Αν υπάρχει οπότε... κάποια ένσταση, να στείλετε μηνυματάκι, αν διαφωνείτε με αυτή, με αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει. Θα συμμετέχουν, ξέρεις πότε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Είμαστε δημοκρατικοί. Αν έχουν προβληματάκι, ναι, να στείλουν αν... το μηνυματάκι, ναι, τους. Αν και για μένα συμφωνώ μαζί σου, εγώ μαζί σου είμαι, ότι το δίκαιο είναι, εντάξει, να ο Χρήστος ο Μιλωνάς, επειδή δεν έχει κερδίσει ποτέ, να πάει σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, αν διαφωνούν οι υπόλοιποι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει λίγος χρόνος ακόμη. Κάνα 20 λεπτό περίπου, τεταρτάκι έχουμε ακόμη. Αν προλάβει κάποιος ακόμη και μας στείλει κανένα μηνυματάκι, τότε ο φίλος ο Μιλωνάς θα είναι άτυχος. Πάλι... Θα ξαναμπεί πάλι σε κλήρωση νέα. Το... Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω πάλι, στέλνετε τα μηνυματάκια σας
στο Facebook της εκπομπής, απλό μήνυμα, ένα σχολιασμό, ό,τι θέλετε εσείς, μαζί με το ονοματεπώνυμό σας. Άμα χάσει πάλι Παναγιώτη, θα τον πάρουμε μια πάστα από το ζαχαροπλαστείο, τον Κολέτσα. Μια σοκολατίνα. Μια τούρτα. Ναι, να γλυκαθεί, γιατί εντάξει δεν μπορεί να συνεχίσει. Ήδη δήλωσαν πολλοί εδώ πέρα, λένε ωραία γλυκά και τέτοια. Ωραία. Τι είπαμε τώρα, πού πάμε? Γαλλία, Γαλλία. Πού πάμε, Γαλλία. Γαλλία, Γκαζέλεκ. Γκαζέλεκ από Γαλλία. Τρουά, σε τέτοια. Α, σήμερα έχουμε την Παρί με τη Μομπελιέ, είπαμε. Δύσκολο μάτς. Θεωρώ ότι είναι άσος βέβαια. Ο φίλος ο Χρήστος γκολ-γκολ, δεν είπε. Γκολ-γκολ, ναι. Εντάξει, άμα κάνει γκολ το Μομπελιέ. Λοιπόν, 2-28, Τρουά, Σεντετιέν. Η Σεντετιέν πολύ ανεβασμένη, σκοράρει συνεχώς. Να πούμε ότι έχανε από την Παρί και το έκανε 2-2 σε κλάσματα δευτερολέπτου. Πολύ δυνατή ομάδα και εκτός έδρας πολλά διπλά έχει βγάλει τελευταία. Πολύ καλή δηλώσανε, πάμε φούλ για Ευρώπη. Ναι, πολύ καλή επιθετική της γραμμή, με Μπραντάο εκεί και τον άλλο τον Ομπαμεγιάνγκ. Η Τρουά από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο... Εντάξει, η Τρουά είναι Τρουά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να σώσει και την παρτίδα. Πολύ δύσκολο το μάτς, θα τα αφήσω στην άκρη. Και θα πάω στον κωδικό... Μαζεμένα το σώμα. 261. Αζαξιό Τουλούζ, 262 Βαλενσιέν Μπαστιά, 263 Εβιάν Ρέμς, 264 Μπορντό Λοριάν, 265 Ρεν Νανσί. Δίκιο το 1.55 της Ρεν είναι δίκιο με την Νανσί. Νανσί προλαβαίνει λες να σωθεί. 24 έχει μαζί με την Τρουά. Στο τέλος είναι. 28 έχει Σωσό, 29 έχει η Μπρέστ που σώνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ρισκάρω και θα πάω στο διπλό. Με την Αρσή, ναι. Πάλι εκεί θα τιμωρηθούμε. Χ2. Χ2 μπορεί να είναι διπλό. Χ2 Αρσή και Χ2 Μάλαγα είναι για μένα πολύ δυνατά σημεία. Πολύ δυνατές βόμβες κιόλας, έτσι, 3.65 και 4.75. Πάνε μας κόντρα, πάνε μας κόντρα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε, στείλτε μηνυματάκι για να κερδίσετε μια πρόσκληση για το Κέρκυρα, Βέρεια Κέρκυρα. Κάτι άλλο δεν βλέπω από Γαλλία, δεν... Όχι, δύσκολη αγωνιστική. Ναι, δεν... Δεν το θεωρώ. Εντάξει, και το Βαλεσιέν Μπαστιά έχει πιθανότητα στο γκολ-γκολ 1.65. Ομάδες που βάζουν γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα, Αζαξιό Τουλούζ, νομπέτ για μένα. Εβιάν Ρέμς το ίδιο. Για την Ανσή θεωρώ δίκαιο το της Ρέν το 1.55. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αυτά, την Κυριακή έχουμε παιχνίδι. Την Κυριακή έχουμε επίσης και την Κυριακή. Κωδικός 299, Νις Μαρσέι. Ντερμπάκι. Το βλέπεις γκολ-γκολ στο 1.65. Δεν ξέρω, επίφοβο το βλέπω γι' αυτό. 3.14, Μπρέστ-Λίλ. 1.70 το διπλό της Λίλ, 3.35 το Χ, 3.90 ο άσος της Μπρέστ. Ποια Μπρέστ θα πω εγώ, αλλά εντάξει και η Λίλ. Και 3.29, Λιόν Σωσό, πιθανώς άσο 1.40, εμείς δεν ασχοληθούμε. 3.85 το Χ, 6 το διπλό του Σωσό για όποιον ενδιαφέρεται. Να πω και δύο επιλογές, Πέτρο, από την Αργεντινή. Ξέρεις ότι είμαι Αργεντίνος. Τα γουστά, ένα και το μπλουζάκι μου, εθνική Αργεντινής. Ωραία. Λοιπόν, δύο πάρα πολύ δυνατά σημεία. Να τα συνδυάσετε με ένα οποιοδήποτε άλλο εσείς θέλετε. Από την Αργεντινή είναι στον κωδικό 2.75 το over της River Plate με τη Βελέζ. Δύο ομάδες πολύ δυναμικές, δύο ομάδες πολύ δυνατές, επιθετικά σκοράρουν. Τρεζεγγέ από τη μία και η Βελέζ εκεί έμπειρους παίκτες. Και στον κωδικό 2.79 η τεράστια ομάδα που λέγεται Στουντιάντες, σε αυτό το αχανές γήπεδο εκεί μέσα που βράζει, πραγματικά κοχλάζει. Δεν υπάρχει αυτό το Racing Club, θα το φάμε. Θα το φάμε στην κυριολεξία. Το άσος του 2.15 στις Στουντιάντες, πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Στο καυτό καμίνι γήπεδό μας. Αυτά όσον αφορά τις πιθανές προβλέψεις που... πού πάμε ρε Πέτρο. Αφήσαμε Αγγλία. Αγγλία είμαστε τι... τραγικοί. Premier League. Έχει 3-4 ματσάκια. Τι 3-4. Δεν έχει πολλά. Τι λες, 183 Arsenal Reading, 184 West Ham West Brom, 185 Wigan Norwich, 186 Manchester City Newcastle, 187 Southampton Chelsea, 188 Swansea Tottenham, 242 Everton Stoke.
Έχουν να βρουν ακόμη. 301 Aston Villa Liverpool. Τι έχει να γίνει εκεί. Αυτά. Τι κρατάμε, τίποτα. Arsenal Reading, μακριά και αγαπημένη. Τα ποσοστά είναι άθλια. West Ham, West Brom. Ωραίος ο Άσος. Πολύ ωραίος ο Άσος του 2-10. West Brom εκεί με Σαμάκ μπροστά. Την έχει... Τότεναμ γιατί δεν δίνει τόσο πολύ. Τότεναμ που είναι. 2-0-5 μέσα στη Σουάνση. Εντάξει, Σουάνση είναι η ομάδα έδρας. Μ' αρέσει και το goal-goal της City με τη Newcastle. Πολύ καλή επιλογή, το θεωρώ και αυτό. Εντάξει, και τελείωσε και το πρωτάθλημα. Everton, ναι, πλέον. Εντάξει, πλέον αδιάφοροι. Everton Stoke δεν έχω να πω κάτι. Καλό over. Λίγο. Άμα παίξω. Ναι, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, και Aston Villa Liverpool. Goal goal. Goal goal είναι 45, δεν θα το κράτησω. Γι' αυτό δεν έχει και ένα 45. Όχι. Αυτά. Αναλύσαμε τα πρωταθλήματα. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά να κάνουμε τη σούμα μας σε αυτό το τελευταίο τεταρτάκι που μας έχει μείνει. Να κάνουμε τη σούμα, να δούμε τι κρατάμε, τι θα παίξουμε, τις προτάσεις μας και προλαβαίνετε να στείλετε μηνυματάκι για να κερδίσετε πώς το λένε, το εισιτηριάκι, έτσι, την πρόσκληση. Για να δούμε λίγο. Ο φίλος ο Αντώνης ο Ντέλιας λέει μαζί σου, λέει, με Αργεντινή, Κολόν Χ, Άρσεναλ, διπλό. Καλή επιλογή πιστεύω, διπλό, εγώ λέω Άρσεναλ. Διπλό λέει Άρσεναλ, με τη Στόκ, ποια μπέτει. Άρσεναλ. Άρσεναλ Ρέντινγκ, διπλό λέει ο Αντώνης. Άρσεναλ Ρέντινγκ. Ναι. Όχι, εμείς no bet, είπαμε και θα επιμείνουμε. Τώρα, αν θες να κουμπίσεις κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κρατάμε. Αρχικά, κωδικός 168, Inter Juventus Over. Θεωρώ εγώ. 179, Stuttgart Dortmund Over. 184 West Ham Άσο, 186 Manchester City Dortmund Goal Goal, 210 Βαγεκάνο Μάλαγα, εδώ έχουμε πολλά σημεία, Goal Goal, Over, ο Πέτρος το βλέπει Άσο, εγώ το βλέπω Χ2. Έχει Goal Goal το βλέπω. Α, Goal Goal. Ωραία, άρα κρατάμε Goal Goal Over και Χ2 δική μου επιλογή. 2.27 Άρης Πανθρακικός είπαμε Goal Goal. 2.42 με επιφύλαξη την Everton στο over με τη Stoke. 2.47 Χ ημίχρονο άσο τελικό του Παναθηναϊκού. 2.65 Ρεν Νανσί Χ2 διπλή ευκαιρία. 2.72 Τωρίνο Νάπολη goal goal και over. Πολύ καλές επιλογές. 2 επιλογές από την Αργεντινή δικές μου, πάρα πολύ δυνατές. 2.75 River Plate Velez Sarsfield over με απόδοση 2. Και 2.79 Estudiantes Ranci Club Άσος. Με ρίσκο λίγο το 2.89 Βαγιαδολίδος Ασούνα στον Άσο. 309 πολύ δυνατό σημείο της Wolfsburg στον Άσο με την Ιρεμβέργη. 316 Γκρεγόριο Μανθάνο Μαγιόρκα Λακορούνι Άσος. Από εδώ ως τη... Ποιο γήπεδο έχουν εκεί αυτοί? Ανταλουσία είναι. Στο νησί εκεί Μαγιόρκα δείτε. Λοιπόν, άσο τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στο 3.24. Αυτά. Πάμε να μας πει και ο Πέτρος λίγο τι κρατάει για αυτός και να αναφέρουμε σιγά σιγά και τις τελικές μας επιλογές. Τριαδούλα κατευθείαν, μωρέ, γιατί 172... Α, πάμε κατευθείαν στις προτάσεις σου. Τρία ματσάκια θα δώσω. Ωραία. Στα περισσότερα συμφωνώ μαζί σου με τη... Ωραία. Συνήθως τι κρατάμε. Λοιπόν, 172 Παλέρμο Ρώμα διπλό με απόδοση 1.95. Κωδικό. Κράζεις δηλαδή το Παλέρμο, το ρίχνεις κατηγορία. Θα το ρίξω, γιατί να μην, θα το αφήσω, άμα δεν μπορεί να πέσει. Δηλαδή σε γκούντα, όχι, σερία B. Σερία B, για το Παλέρμο. 177, Mainz, Werder Bremen, χαρά του over, συνήθως μας πληρώνει. Ο φίλος ο Αντώνης ο Ντένες εννοούσε Arsenal 40, όχι την Arsenal.
Για Αργεντινή. Ναι. Εντάξει, ναι. Μέσα στο Μπελγκράνο παίζει. Αργεντινή να παίζεται, εγώ δεν ακουμπάω Αργεντινή. 177 λοιπόν, Μάιτς, Βέρντερ Βρέμις, over με απόδοση 1.55 και στον κωδικό 2.10, Βαγεκάνο Μάλαγα, goal-goal με απόδοση 1.65. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές μου. Ξαναπέστες λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, 172, Παλέρμο Ρώμα διπλό, 1.95 η απόδοση. 177, Μάιτς, Βέρντερ Βρέμις, over με απόδοση 1.55 και στον κωδικό 2.10, Βαγεκάνο Μάλαγα, goal-goal με απόδοση 1.65. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ πραγματικά θα πάω με τρεις άσους, αλλά δεν ξέρω, όλες αυτές οι επιλογές που είπα πριν είναι πάρα πολύ δυνατές και σίγουρα θα τις συνδυάσω κάπως. Εντάξει. Δεν μπορώ τώρα να αρχίσω να σπάω και να σας λέω πώς θα τα χωρίσω. Έτσι, αυτό θέλει σκέψη. Θέλει αύριο τις εφημερίδες, το ένα το άλλο, να δούμε βαθμολογίες, αυτά. Θα πω όμως ποια είναι τα τρία πολύ δυνατά σημεία τα οποία θα τα χωρίσω σίγουρα σε τριάδα, έτσι, αυτόνομη. Και αυτά είναι κωδικός 279, Estudiantes Racing Club, άσος του 215. Πολύ δυνατή έδρα, καυτή έδρα. Δεν υπάρχει το Racing Club. Πάμε με την Estudiantes. 309, Wolfsburg Nürnberg. Θα πάω και εδώ με τον Άσο να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά πλέον την παραμονή. Γιατί αρχίζει να απειλεί εκεί λίγο το Hoffenheim. Δεν ξέρω, πήραμε και σημαντική νίκη εκτός έδρας με πολλά. 0-2 τον Birmingham, το είπα. Συγγνώμη, Παναγιώτη. Crystal Palace Birmingham στο 34. 0-2 εκεί το παιχνίδι. 0-2. Λοιπόν, φούλιο βεράκι. Ναι, θα πάω με τον Άσο της Wolfsburg να εδρεωθούμε στην προσπάθεια που κάνουμε για παραμονή στην κατηγορία. Έτσι, η Nürnberg εκτός έδρας χάνεται και αυτή. Και φυσικά θα πάω με τον κωδικό 316, Μαγιόρκα, Deportivo La Coruña. Γκρηγόριο Μανθάνο στον πάγκο σημαίνει σόνο ομάδα. Η Deportivo La Coruña δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμη παίζει με τον Βαλερόν, να φανταστείτε. 40 χρονών πήγε ο άνθρωπος και προσπαθεί εκεί να σώσει τα ασημάζευτα. Τι να σώσουν εκεί πέρα. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο μηνυματάκι. Δεν βλέπω ότι έχουμε. Όχι. Οπότε, το εισιτήριο κατοχυρώνεται στον κύριο Χρήστο Μιλωνά. Επιτέλους ο φίλος ο Χρήστος κερδίζει στην εκπομπή μας, έτσι. Συγχαρητήρια, Χρήστο. Μπράβο στον Χρήστο. Μπράβο να πούμε στην Παεβέρια που για ακόμη μια φορά για τα απομείναντα παιχνίδια που μας έχουν μείνει μας χαρίζει μια δωρεάν πρόσκληση, έτσι, να τη μοιράσουμε σε έναν τυχερό νικητή. Λοιπόν, το αρτοζαχαροπλαστείο Κολέτσας να ευχαριστήσουμε, έτσι, με τα πολύ ωραία γλυκά εκεί πέρα που έχει. Και τα ψωμιά εκεί, όλα τα τέτοια. Το κατάστημα με τα ανδρικά ρούχα Μιχαηλίδης που μας έδωσε το μπουφανάκι και σε λίγο καιρό θα έχουμε και άλλο δωράκι από εκεί. Ανδρικά ενδύματα. Άλλον ποιον, θες και εσύ ποιον θέλω να ευχαριστήσω. Στον κόσμο όλο που μας στήριξε, τα παιδιά όλα εδώ πέρα που μας στείλανε τα μηνύματά τους. Καλό ταμείο σε όλους. Καλό ταμείο να έχουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Να μπορέσουμε... μας ακολουθήσει. Ναι, γιατί έχουμε χάσει λίγο το ρυθμό μας. Για να το πω, ξαναπώ ακόμη μια φορά. Οι τριάδες που δίνουμε εμείς εδώ συγκεκριμένα, εγώ και ο Παναγιώτης, είναι οι ίδιες ακριβώς που ακουμπάμε και εμείς. Δηλαδή, βάζουμε τον οβολό μας, δε παιδί μου, παίζουμε ακριβώς οι ίδιες τριάδες. Δεν είναι ότι λέμε εσάς κάτι άλλο και παίζουμε κάτι άλλο. Και όσοι δεν είδαν την εκπομπή, μπορούν να την παρακολουθήσουν σε μαγνητοσκόπηση στο site το δικό μας εδώ πέρα, imerisiapavlaver.gr. Και να δούνε και τις προτάσεις μας στην αυριανή σελίδα της εφημερίδας, εκεί στον αθλητισμό. Έτσι. Την εφημερίδα Ημερήσια να ναι, ευχαριστήσουμε που είμαστε εδώ. Ναι, τον Νίκο Δήμου να ευχαριστήσουμε που είναι πίσω από το στούντιο. Πίσω απ' όλα, ο αφανής ήρωας. Ναι, που μας τραβάει εδώ πέρα, μας κάνει τα χρώματά μας να είναι ωραία, τα φώτα μας, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας. Εδώ πέρα τη σφαίρα μας να ευχαριστήσουμε, που μια κοπέλα είχε μπερδευτεί και νόμιζε να την πούμε τα... Είναι ανάδρομος Ερμής η Μπίλιου, ναι. Να μας παρακολουθεί η Άση. Λοιπόν... να ξέρει, αυτό το τριήμερο είναι περίεργο.
Ωραία. Κάναμε και το χιουμοράκι μας και ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άμα βγείτε και έξω σήμερα να περάσετε καλά. Δευτέρα δεν έχει χαρές. Δευτέρα... Μπακαλιάρους, χαλβάδες, ξεχάστε τα. Πάει. Τώρα από εδώ και πέρα τα κεφάλια μέσα και μακάρι αυτό το τυχερό χαρτάκι να μας δώσει ωραία μάτς για να στείλουμε τον κόσμο στο Ταμείο της Ευτυχίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 7. Γεια σας. Γεια σας.